Πυθία, για να μην σας πέφτουν τα μαλλιά. Πυθία, γιατί να σου πω κάτι, γιατί όχι. Πυθία, για να φύγει αυτό το κίτρινο από τα δάχτυλα όταν καπνίζεις. Πυθία, για να φύγει αυτό το λευκό από τα νύχια όταν δεν τρως πολύ ασβέστιο. Λες να έχει κάποια σχέση το ασβέστιο με τον ασβέστη. Μερικοί λένε ότι τα σκυλιά χαζί λένε ότι τρώνε τους τοίχους γιατί έχουν έλλειψη ασβεστίου. Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Πυθία, τόσο εσείς, εντάξει. Τα πιο παράξενα πράγματα που έχουν ξεχαστεί σε ταξί. Το Λίσμορ της Αυστραλίας, κάποιος ξέχασε μια επίπεδη τηλεόραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι ένας ταξιτζής της βίωσε, εντάξει. Οπότε έχουμε ένα ταξιτζή με μια επίπεδη τηλεόραση. Μπομπα, λέει, σηκώνεται και φεύγει. Στο Λονδίνο, κάποιος ξέχασε μέσα σε ταξί ένα ταρχευμένο γάιδαρο. Μπούμ μπούμ! Γιατί λέει αυτός, πόσο γαμό θα ήταν τώρα να συνδυάζω την τρερασούλα να μου αφήσει ένα συνθετάκι, ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, να το βάλω πάνω. Τα είχε μένα γάιδαρο! Να τον δώσω πίσω δεν το δίνω, λέει. Αλλά τι θα τον κάνω κιόλας. Τα Χριστούγεννα, θα τον στολίσω. Αυτό που γαμάει με τις ταριχές με τα ζώα είναι ότι όλα προσπαθούν να τα δώσουν, να τα ταριχεύσουν σε μια κίνηση που έχει συνηθίσει το ζώο στη ζωή. Που είναι, ξέρεις, σαν να τρέχει, σαν να κάθεται. Κανείς δεν ταριχεύει τα ζώα και έτσι δεν είναι μια κίνηση που δεν θα μπορούσε ποτέ άλλο να την κάνει. Και αυτό το θεωρώ χαζό. Δώστε επιτέλους ένα είδος ελευθερίας, ας πούμε. Οπότε είχε την επίπεδη τηλεόραση και είχε και το γάιδαρο. Θα σου εξηγήσω μετά, του λέει. Στον ταξιτζή. Οδήγα τώρα και θα σου πω μετά. Επίσης στο Λονδίνο βρέθηκε μέσα ταξί ταριχευμένη μαϊμού. Και εκεί που ταξιδιώτες ήταν, τι σκατά να τον κάνει το καλύτερο. Μπούμ, ταριχευμένη μαϊμού. Αχ, θα το κολλήσω, λέει. Θα φτιάξω ένα ξεχωριστό δωμάτιο. Να σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς με τα λένε δεν πρέπει να κάνω παιδί. Το έχουμε το παιδικό. Θα το κάνω κόμπα. Στο Παρίσι μια γυναίκα άφησε μέσα στο ταξί όλα της τα ρούχα. Και τα ισόρουχα. Προφανώς θα ήταν άλλα ρούχα. Αλλά με ήταν τα ρούχα που φόραγε όταν μπήκε. Θα πρέπει να μην την είδε όταν τον πλήρωνε ότι είναι, έφυγε γυμνή. Τι διάλογο γίνεται στον κόσμο. 7.50 κυρία. Δικά σας είναι μήπως. Α, όχι. Α, έτσι ήρθατε. Δεν ξέρω. Έχετε λαθεί ο κόσμος. Ωραίος κόλος πάρα αυτά. Ίσως και αρχίσει και δίνει το γάιδαρο. Γιατί όχι. Θα κάνω παιδικά πάρτι. Δεν δίκανε μάλλα και τώρα να τελειώνουμε. Βάλτε στη μαϊμού, βάλτε στη μαϊμού. Στο γάιδαρο βάλτε. Πεινάς, deliveras.gr. Και συνεχίζουμε στο Λονδίνο, βρέθηκε μέσα στη ταξί ξεχασμένος ένας ζωντανός βόας. Μπορεί όντως ο βόας να πήρε την κούρσα. Απλά ήταν μεθυσμένος και κοιμήθηκε. Και πέρασε τον προορισμό και ξέμεινε στο ταξί. Αλλά να πω κάτι. Εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, πήγα και πλακώθηκα με ένα λιοντάρι. Και ακούνε, ο γαμάς και το παιδί. Αλλά με το λιοντάρι ήταν τάσο. Ήταν μωρό. Ακούς λιοντάρι και υποθέτησα μέσα στα χειρότερα. Ο βόας παίζει να ήταν τόσο. Αλλά δεν λύσε το κέρδο για να μην φανεί και ψεύτη μεγάλη. Ναι, πάλεψα λε. Στο Άμστερνταμ ένα ταξιτζή βρήκε στο πίσω κάτω μια σακούλα με σκουπίδια δεμένη. Με άλλη μία σακούλα με σκουπίδια που είχε μέσα 4.000 ευρώ. Όπου αυτός για να τα βρει πρέπει να έσκυψε και τις σακούλες και να πέταξε σκουπίδια για να τα βρει. Δηλαδή έχει πρόβλημα το ταξιτζής. Α, εγώ έχω πρόβλημα. Να σου πω, γάιδαρε, πιάσε λίγο το μόνο γιατί θα το λέγαμε εμείς αυτά. Βοάς. Πώς κάνει ο βοάς, δεν ξέρω. Μαϊμού. Ο Βόας, τηλεόραση. Με όλη αυτή η τρελοπαρέα, παιδιά, με 4.000 τσέπη. Το ξέρεις ότι πάνε Vegas. Eurotrip. Πάνε Vegas. Και πάνε στο ζερό, ναι. Και δεν διασκεδάζει κανείς. Αλλά το έλεγε αυτό. Το έλεγε και μου το έλεγε από νωρίς ότι. Γιατί να πάμε, ρε παιδιά, στους Vegas. Θα βαρεθούμε, ξεκολλάτε. Όχι, λέει, είναι καλός. Καλά. Μου είχε δείξει πάλι. Τι θα γίνει με αυτή τη μύτη, πάνε να αλλάξω. Γιάννη, πρώτα καθαρίζει λίγο το λεπτό. Το Λονδίνο ένα ζευγάρι μεθυσμένων μπήκε στο ταξί, αλλά κατέβηκε μόνο άντρας. Ο ταξιτζής κατάλαβε μετά από αρκετή ώρα ότι η γυναίκα κοιμόταν στο πίσω κάθισμα. Τα αρχαιωμένα ζώα επίπεδη τηλεόραση, 4.000 τσέπη, ρούχα γυναίκας και γυναίκα! Αυτός ο ταξιτζής φτιάχνει σπίτι σιγά σιγά. Φτιάχνει περίεργο σπίτι, αλλά δεν πάει να είναι σπίτι, έτσι. Τα κουβαλάει όλο μαζί, οπότε ο επόμενος πίνει απλά δίπλα. Οπότε σιγά σιγά τους επιβάτησε, έτσι θα τους βάζει σκάρα. Θα βάλει σκάρα στο ταξί, θα τους δένει από πάνω. Έλα Μαρία, κάτσε. Τι δένει. Αγίστρο. Πού πας. Μελετίου. Πάμε. Σβάχος μαλακής. Νομισμένος. Πήγα από τους Βέγκας. Δεν ήπια καθόλου. Αυτά ακούνε νέα, ας πούμε, και γουστάρουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Και συμφωνούσε με μου. Ναι ρε. Να σου πω, σταμάτα για τσιγάρα. Σταμάτα για το τελευταίο. Στο Λονδίνο βρέθηκε μέσα σε ταξί ένα σακί με τσιμέντο. Σιγά σιγά. Θα το φτιάξει. Για να βάλει. Οπότε, τι έπρεπε να ξεχαστεί τώρα με το ταξί για να ξεκινήσετε. Θεμέλια! Έπρεπε να ξεχαστεί ένα οικόπεδο. Ένα οικοπεδάκι, παιδιά, που είναι εκτός σχεδίου να μην το κυνηγήσουν, δεν αυθαίρετο. Δεν γαμιέται. Στο Άμστερνταμ, ο ταξιτζής βρήκε ξεχασμένο ένα πρόσθετο πόδι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν έδειξε αρνητισμό στα ταριχευμένα ζώα. Θα δείξει το πόδι. Ποιο ξέρει, λέει. Έμαθε πλέον τη ζωή πώς κινείται. Ποτέ μιλές ποτέ και ποτέ μιλές όχι, λέει. Κράτα το πόδι, δεν ξέρει. Γιατί αύριο μετά μπορεί να ξεχαστεί κανένα κουτσό. Γκάου. Τάκ, τάκ. Εσύ από τώρα θα είσαι ο υπηρέτης μου. Και όλη αυτή η τρελή οικογένεια, παιδιά, έφτιαξε ένα τρελό σπίτι
μια φανταστική ζωή ζήσανε. Τελειώνω το βίντεο και πάω από εκεί τώρα. Έχουμε κάνει για καφέ. Πεινάς! Deliveras! Και εκεί που λες αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να γίνει πιο περίεργος, ακούσε ένα γέλιο στο βάθος. Κύριο Κοτοπίδης, παράξενα αθλήματα, νούμερο 1. Πάλι δακτύλων. Δακτύλων ποδιού. Πώς παλεύεις με αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Δεν είναι ότι το χέρι σου, όταν κάνουμε μπραντε φέρ, έχει μια κλίση από εδώ ή από εκεί. Εντάξει, αυτά κοιτάνε μπροστά. Τι προσπαθεί να κάνει. Εδώ μεταξύ ξέρεις τι κάνουν, Γιάννη. Τα μπλέκουν στα δάχτυλα κράου, βάζουν με το χέρι, φτιάχνουν όλα αυτές ανάμεσα και δεν ξέρω τι κάνουν. Τα βάφουν λίγο κατά τα. Μπράβο, και ένας βάφει το άλλο. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Οι κανόνες είναι απλοί, λέει. Κλειδώνεις τα δάχτυλα με το αντιπάλου, λες 1, 2, 3, 4, δηλώνω πόλεμο δακτύλων. Αυτό πρέπει να πεις. Γαμάει. Δεν μας κάνει εντύπωση που έχει αναμειχθεί, λέει, και πολλοί οι διοργανωτές προσπάθησαν να συμπεριληφθεί στο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει. Νούμερο 2. Πρωτάθλημα πέτρα μολύβι σε χαρτί. Το είχα δείξει αυτό μαλάκα στην Κορέα που το παίζανε με τρελό κόσμο μαλάκα. Κόσμο, τρελά μπραντς, τρελό! Θέλω να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό που ακούσατε, παιδιά. Τεράστια διοργάνωση, πολλά φράγκα. Πέτρα πολύ σε χαρτί. Και κλαίγανε όταν κέρδισε η άλλη. Ναι, ναι, και κλάματα σου λέω μουσική. Τι να πει, γάμο, το στάνιο. Εάν οι παίκτες λέει επιλέξουν το ίδιο όπλο, είναι σαν να πω εγώ δύο φορές βάλω λογικά. Αν βάλουν μαζί. Εάν οι παίκτες επιλέξουν. Ναι, νόμιζα ο ίδιος το ίδιο. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν έχω δικαίωμα να είμαι χαζός, δηλαδή. Σε τι κόσμο μεγαλώνουμε. Σκάκι boxing. Όπου είναι δύο τύποι με γάντια box και χτυφάσει box που παίζουν σκάκι. Και λες τι μπορεί να γίνει. Και λέει, έκανε την παρθενική του εμφάνιση στα πλαίσια ενός sci-fi μυθιστορήματος του 92. Εκεί είναι καταβολές του αθλήματος. Σε νουβέλα του φανταστικού. Νουβέλα. Πες να ήταν ένα βιπεράκι τύπου 5 σελίδες με χαρακτήρες από το διάστημα. Ο Ολλανδός οπαδός του μυθιστορήματος Λεπέ Ρουμπίνγκ έφερε στο ζωή το άθλημα και το πρώτο πρωτάθλημα διοργανώθηκε στο Άμστερνταμ. Στου αγώνες με αυτοί συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι μπροστά σε κακέρα αλλά και στη μέση του ρινγκ. Σε νικάω εγώ εδώ στρατιωτάκι. Αλλά μου ρίχνεις νοκάουτ. Ποιος κερδίζει. Ναι. Α, τώρα κατάλαβα ποιος κερδίζει. Όλοι κερδίζουμε. Πάμε στο επόμενο άθλημα. Κλωτσιέ στην κνήμη. Στο καλάμι. Πλάκα-πλάκα αυτό. Παίζει να μου αρέσει περισσότερα από όλα. Το άθλημα αυτό αποτελεί κομμάτι μια σειρά παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν στο Cotswold στην Αγγλία το 1600 και όπως φαίνεται παίζει μέχρι σήμερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο τοπικός δικηγόρος της περιοχής δημιούργησε αυτά τα παιχνιδιά ως ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Πριτανισμού. Ένας δικηγόρος το έκανε γιατί θεωρούσε την κοινωνία πολύ συντηρητική και δεν άντεχε άλλο και λέει θα φτιάξω ηλιθιότητες. Και θα βάλω να παίζουν για να την πω συντηρητικούς, όχι να αποδείξω πόσο ποιητικοί είμαστε εμείς. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να καταπολεμήσει τον Πριτανισμό, λέει, από το να σπάσει στα δύο το πόδι του αντιπάλου σου. Δεν χρειάζεται να συνδιοφία για να καταλάβει κανένα παιχνιδιού. Απλά πιάνει τον αντίπαλό σου από του ώμου και αρχίζει να κλωτσάει στην κνήμη μέχρι τελική πτώση. Εάν καταφέρει να ρίξει κάτω τον αντίπαλό σου, δεν κερδίζει έναν πόντο. Αυτό είναι. Πιάνονται και βαράνε καλαμιέ. Πεινάς! Deliveras.gr Πέταγμα νάνου! Αυτό είναι! Αυτό είναι, αυτό θέλουμε! Λοιπόν, αυτό θέλω να το ξεκινήσουμε εμείς και να, είναι το, να γίνει το εθνικό μας. Σίγουρα λέει αυτό το άθλημα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Γελάω. Ο νάνος δεν συγκατατέθηκε. Τον πετάνε. Σαν διοργάνωση, όμως γίνει διοργάνωση, θα πρέπει να έχουν. Πώς, άμα ήταν ποδοσφαίρι, να έχουν πολλές μπάλες σε περίπτωση που χαθεί μία. Πρέπει να έχουν πολύ νάνους, παιδιά. Τους βάζουν σε διχτάκι, τεράστιο. Έχει και τα νάνο μπορεί, σωστά. Όπου έρχονται και μοιράζουν, σκουπίζουν τώρα από τους νάνους, την μικρά μου καλά και νερό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το άθλημα εξακολουθεί να είναι ενεργό στην Αυστραλία παρά τις έντονες διαμαρτυρίες. Μικροσκοπικοί άνθρωποι ντυμένοι με ενισχυμένες στολές με κουστιμιά βέλκρο εκτοξεύονται από ανθρώπους κανονικού αναστήματος σε στρώματα ή τείχους επενδυμένους με βέλκρο. Για να κολλάνε είναι αυτό. Okay. Το κυνήγι τυριού, αυτό το ξέρω. Που πετάνε ένα τυρί και πέφτουν από ένα κάμπο και κολοτουμπιάζουν. Το έχεις δει σε βίντεο. Και τι πρέπει να το πιάσουν, ναι. Η αρχή του αγωνίσματος αυτού μας γυρνάει 200 χρόνια πίσω. Ενώ όλα τα λέω μας πάνε μπροστά. Τα έρθει την εξωγή, τι παίζετε. Τι να σου λέω, έχει μεγάλη ιστορία αυτό που βλέπεις εδώ. Ένα μεγάλο κεφάλαιο τυριού τοποθετείται στην κορυφή ενός πολύ μεγάλου και απότομου λόφου. Μετά από ακριβώς ένα δευτερόλεπτο, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να κυνηγούν το τυρί. Σκοπός του αγωνίσματος είναι να πιάσουν το τυρί. Αν και συμβαίνει σπάνια, καθώς αυτή η ταχύτητα αναπτύσσει, καθώς το τυρί αναπτύσσει ταχύτητα, φτάνει και τα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε ο άλλος αναγκάζεται και κολοτουμπιάζει. Και πέφτει το για την πλαγιά. Extreme σιδέρωμα! Αυτό που βλέπετε, παιδιά, ακριβώς. Η απόψη για το πώς ξεκίνησε αυτό το αγώνισμα διήστανται, λέει. Μερικοί λένε ότι προέρχεται από το συγκρότημα Monster Magnet που σε ένα από τα βίντεο κλειπ του στο 95 σιδέρωναν σε έναν αστεροειδίο ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι ήταν εργάτη σε βιομηχανία πλεκτών, επέστρεψαν από τη δουλειά κτλ. Είναι σε ποδήλατα. Έχουν σιδερώστα πάνω σε ποδήλατα, κάνουν ποδηλατοδρομία και καθώς κάνουν ποδήλατο σιδερώνουν. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Extreme Σιδέρωμα αποτελεί το πιο extreme άθλημα τον τελευταίο καιρό, λέει. Extremesιδέρωμα.gr. Και λες, εντάξει, οκ, είμαστε ηλίθιοι. Αυτό θέλει να μας πει σκοτωπίδι, το ξέρουμε, προχώρα. Όχι, όχι, δεν θέλω να σου πω αυτό. Τι θέλω να σου πω. Κουνάβι στο παντελόνι! Έχουμε μία τάση να συμπεριφερόμαστε σε οτιδήποτε είναι μικρότερο σε ανάστημα από εμάς, με τρόπο. Λες και έλα ρε, αυτό δεν είναι σοβαρό. Το είναι ψεύτικο καταρχήν.
Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά την προέλευση αυτού του αθλήματος, αλλά ποιος νοιάζεται, το μόνο που ξέρουμε ότι ξεκίνησε το 900. Το 1900. Και είχε πολύ μεγάλη επίχυση. Οι κανόνες απλούστατοι. Δένεις τα μπατζάκια του Παντελονιού πολύ σφιχτά, παίρνεις δύο κουνάβια και τα φυλάς ώστε να ερεμήσουν. Ότι έτσι ερεμούν τα κουνάβια. Με κάνεις και τώρα με το με αυτά που κάνει. Δεν τύπωση τα κάνει παντού, αλλά. Δεν είναι στα πατζάκια του παντελόνι, πολύ σφιχτά. Παίρνει δύο κουνάκια και τα φυλά, ώστε να ρεμίσουν και να αποβάλουν τα αγρία ενστικτά του και τα βάζει στο παντελόνι σου για όσο αντέξει, λέει. Η φάση είναι ότι το βάζει στο παντελόνι του, το κουνάρι θα εξαγριωθεί και αυτό το βάλε όσο πιο κοντά στα αρχίδια του γίνεται. Τι θα γίνει, δηλαδή. Ρεβδάξει το κουνάρι, δεν είναι που βγάζει και αυτό που κολλάει τη βρώμα, που κολλάει πάνω σου. Και το πιάνει παιδιά και το βάζει στο παντελόνι. Χρήστο. Χρήστο, γιατί το κάνει αυτό. Να σου πω, πρέπει να το κάνουμε μπροστά στον κόσμο. Χρήστο. Χρήστο επικλείδη το παντελόνι. Θα βάλεις κι άλλο να. Κουνάβια στα αρχίδια, έτσι πρέπει να το πούμε. GR.